Για χιλιάδες χρόνια οι περισσότεροι άνθρωποι πίστευαν ότι η Γη είναι το κέντρο του σύμπαντος. Οι πρόγονοι μας παρατηρούσαν τα αστέρια και τα έβλεπαν να κινούνται στον νυχτερινό ουρανό. Είχαν αναπτύξει μάλιστα κάτι που αποκαλούμε γεωκεντρικό μοντέλο, για να ερμηνεύσουν την κίνηση των αστεριών σε τροχιά γύρω από το οπτικό πεδίο της Γης. Ο γεωκεντρισμός του Αριστοτέλη και του Πτολεμαίου ήταν για αιώνες η επικρατέστερη επιστημονική θεωρία, η οποία χρησιμοποιούσε ένα αρκετά περίπλοκο μοντέλο για να εξηγήσει τις αστρονομικές παρατηρήσεις της κίνησης των πλανητών. Μέχρι που το 17ο αιώνα ο Γαλιλαίος έφτιαξε το τηλεσκόπιο και ένας καινούριος κόσμος αποκαλύφθηκε στην επιστημονική κοινότητα. Το τηλεσκόπιο ήταν κάτι που τους εντυπωσίασε όλους, από τον απλό λαό μέχρι τα βασιλικά ανάκτορα. Μάλιστα, οι ευγενείς αγόραζαν περίτεχνα τηλεσκόπια με πολύτιμους λίθους για να βλέπουν το φεγγάρι και τα αστέρια από το παράθυρό τους. Ο Γαλιλαίος Γαλιλαίη είναι ο πατέρας της σύγχρονης αστρονομίας. Χρησιμοποιούσε συστηματικά το τηλεσκόπιο για να παρατηρεί τους άλλους πλανήτες και να καταγράφει τις κινήσεις τους, συμβάλλοντας έτσι σε εξαιρετικά σημαντικές αστρονομικές ανακαλύψεις, μεταξύ αυτών και η ηλιοκεντρική θεωρία. Έτσι σιγά σιγά το Αριστοτέλειο σύμπαν άρχισε να καταραίει. Οι αστρονόμοι της εποχής καταγράφουν τις κινήσεις των πλανητών, παρατηρούν ότι και οι άλλοι πλανήτες σκιάζονται από τον ήλιο, έχουν δηλαδή φάσεις όπως η Σελήνη, άρα κινούνται και σε τροχιά γύρω από αυτόν. Με αυτές τις παρατηρήσεις, η Γη δείχνει να είναι και αυτή ένας πλανήτης που περιστρέφεται γύρω από τον ήλιο και γύρω από τον εαυτό της. Μα πώς αλλιώς εξηγούμε ότι κάποιες ώρες δεν βλέπουμε τον ήλιο και έχει σκοτάδι? Είναι επειδή του γυρνάμε πλάτη. Άρα η Γη περιστρέφεται και γύρω από τον εαυτό της. Έτσι άρχισε να αναπτύσσεται το ηλιοκεντρικό μοντέλο στον επιστημονικό κόσμο. Η Γη δεν θεωρείται πλέον το κέντρο του κόσμου, αλλά τη θέση της παίρνει ο ήλιος και το γεωκεντρικό γίνεται ηλιοκεντρικό μοντέλο κίνησης των πλανητών. Από τότε το τηλεσκόπιο έγινε το αγαπημένο παιχνίδι των αστρονόμων, είτε στη Γη είτε στον ουρανό. Έκτοτε, οι επιστήμονες και οι αστρονόμοι έφτιαχναν όλο και πιο μεγάλα τηλεσκόπια που μπορούσαν να διακρίνουν γαλαξίες, οι οποίοι βρίσκονται εκατομμύρια έτη φωτός μακριά. Δεν έμειναν όμως τα γήινα τηλεσκόπια, τα οποία είχαν στήσει σε ερήμους και βουνά. Έφτιαξαν ρομποτικά αυτόνομα τηλεσκόπια, τα οποία έστειλαν στο διάστημα για να ανακαλύψουν τα απέραντα μυστικά του. Στο κέντρο του ηλιακού μας συστήματος βρίσκεται ο ήλιος, ένα τεράστιο αστέρι. Δηλαδή, ο ήλιος είναι αστέρι. Κι όμως, ο ήλιος είναι ό,τι ακριβώς και τα αστέρια που βλέπουμε στο νυχτερινό ουρανό. Τα αστέρια που βλέπουμε το βράδυ τα βλέπουμε πολύ μικρά, γιατί είναι και πολύ μακριά από εμάς. Ο ήλιος όμως είναι πολύ κοντά μας και γι' αυτό φαίνεται τόσο μεγάλος και φωτεινός. Τόσο που η θερμότητά του μας αγγίζει. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την ημέρα, την ώρα δηλαδή που η Γη κοιτάει προς τον ήλιο, το φως του να κυριαρχεί και να κρύβει όλα τα υπόλοιπα αστέρια. Ενώ το βράδυ που είναι πλάτη στον ήλιο, τα υπόλοιπα αστέρια είναι ορατά. Ο ήλιος μας είναι ένας αστέρας, μία μπάλα από καυτό αέριο υδρογόνο και ήλιο, ηλικίας 4,5 δισεκατομμυρίων ετών. Η μάζα του αντιστοιχεί σε 433.000 φορές τη μάζα της Γης. Ο ήλιος μας είναι ένας κίτρινος νάνος αστέρας. Το βαρυτικό πεδίο του ήλιου κρατά σε τροχιά γύρω του κάθε πλανήτη του ηλιακού μας συστήματος. Η σχέση της Γης με τον ήλιο είναι υπεύθυνη για την αναλλαγή των εποχών, τα ωκεάνια ρεύματα, το κλίμα, τα καιρικά φαινόμενα, το βόρειο σέλας και σχεδόν κάθε φαινόμενο που καθορίζει την ύπαρξη και την καθημερινή μας ζωή. Πάμε τώρα να μιλήσουμε για τη Γη, το σπίτι μας και ο μοναδικός πλανήτης που γνωρίζουμε ότι υπάρχει ζωή. Η Γη είναι ο τρίτος κοντινότερος στον ήλιο πλανήτης του ηλιακού μας συστήματος και ο μεγαλύτερος από τους στερεούς πλανήτες. Η διάρκεια περιστροφής της γύρω από τον άξονά της είναι 24 ώρες, δηλαδή μία γήινη ημέρα. Η διάρκεια περιστροφής της γύρω από τον ήλιο είναι 365 γήινες μέρες και 6 ώρες. Γι' αυτό και κάθε 4 χρόνια έχουμε μία επιπλέον ημέρα. Και η απόστασή της από τον ήλιο είναι περίπου 149 εκατομμύρια χιλιόμετρα, δηλαδή μία αστρονομική μονάδα AU. Έχει ένα φυσικό δορυφόρο, τη Σελήνη. Χρειάζονται περίπου 8 λεπτά για να φτάσει το φως του ήλιου στην επιφάνειά της. Έχει ατμόσφαιρα και είναι ο μόνος πλανήτης με υγρό νερό στην επιφάνειά του. Η ατμόσφαιρα της Γης αποτελείται από διάφορα αέρια, μόλις 21% οξυγόνο, 78% άζωτο, διοξίδιο του άνθρακα και άλλα. Ένα φαινόμενο όπως η μέρα και η νύχτα είναι αρκετά εύκολο να το καταλάβουμε. Πού οφείλεται όμως η εναλλαγή των εποχών? Γιατί έχει περισσότερη ζέστη το καλοκαίρι και περισσότερο κρύο το χειμώνα?
Γιατί η Σελήνη φαίνεται διαφορετικά φωτισμένη κάθε βράδυ στο νυχτερινό ουρανό και τι είναι μια έκλειψη ηλίου, θα δούμε κάποια ψηφιακά εργαλεία που θα μας βοηθήσουν να καταλάβουμε κάνοντας τη μάθηση συναρπαστική. Για να κατανοήσουμε την εναλλαγή της μέρας και τις τέσσερις εποχές, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το ψηφιακό διαδραστικό εργαλείο Seasons Interactive. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για τη Σελήνη, το φυσικό δορυφόρο της Γης. Καταρχάς, δεν έχει ατμόσφαιρα και έχει πάρα πολλούς κρατήρες. Κάποιοι από αυτούς έχουν διάμετρο δεκάδων χιλιόμετρων. Η μέση απόσταση της Γης από τη Σελήνη είναι περίπου 384.000 χιλιόμετρα. Μία απόσταση αρκετά μεγάλη για να χωρέσουν 30 πλανήτες στο μέγεθος της Γης ή όλοι οι πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος στη σειρά. Η Σελήνη περιστρέφεται γύρω από τον εαυτό της με την ίδια ταχύτητα που περιστρέφεται και γύρω από τη Γη. Έτσι, η ίδια πλευρά της Σελήνης είναι συνέχεια στραμμένη προς τη Γη. Καθώς η Σελήνη περιστρέφεται γύρω από τη Γη, διαφορετικά μέρη της δέχονται το φως του ήλιου. Αυτές είναι οι αλλαγές που προκαλούν αυτό που είναι γνωστό ως οι φάσεις της Σελήνης. Μία πλήρης περιστροφή της Σελήνης γύρω από τη Γη χρειάζεται περίπου 29 μέρες και έχει 4 κύριες φάσεις διάρκειας μιας εβδομάδας. Δηλαδή, τη βλέπουμε να γεμίζει και να αδειάζει μέσα σε 4 εβδομάδες από μισοφέγγαρο σε πανσέλινο. Για να καταλάβετε πώς η θέση του ήλιου, της Γης και της Σελήνης δημιουργούν τις φάσεις της Σελήνης στο νυχτερινό ουρανό, παρακολουθήστε το εισαγωγικό βιντεάκι για τις φάσεις της Σελήνης με την αγαπημένη μας φωτεινή Φως Blog. Και δοκιμάστε κι εσείς τη βιωματική δραστηριότητα στο σχολείο ή το σπίτι. Έχεις αναρωτηθεί πώς ήταν ο ουρανός τη μέρα που γεννήθηκες? Ή πώς έβλεπε τον ουρανό ο Γαλιλαίος όταν έκανε τις παρατηρήσεις του το 1610 στη Φλωρεντία της Ιταλίας, παρατηρώντας τις πεδιάδες, τα όρη και τους κρατήρες στην επιφάνεια της Σελήνης? Θέλετε να νιώσετε κι εσείς σαν τους αστρονόμους που έλυσαν τα μυστήρια του σύμπαντος, στρέφοντας τα τηλεσκόπια τους προς τον ουρανό? Επισκεφτείτε το ψηφιακό πλανητάριο Stellarium, ορίστε τη χρονολογία που θέλετε και τη θέση πάνω στον πλανήτη Γη και ανακαλύψτε πληροφορίες σχετικές με τα άστρα και τους πλανήτες, όπως αυτά φαίνονται από τη Γη. Θέλετε να μάθετε περισσότερα? Επισκεφτείτε τον οδηγό της δραστηριότητας για περισσότερες πληροφορίες, αναλυτικές οδηγίες και πηγές.